Ανάσα σε περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενους που δεν έχουν ακόμα υποβάλει φορολογική δήλωση, έδωσε η παράταση του Υπουργείου Οικονομικών έως τις 14 Ιουλίου για την υποβολή των δηλώσεων που κανονικά έλυγε σήμερα. Οι λόγοι πάντως που δεν έχουν ακόμα κάνει δήλωση φορολογούμενοι ποικίλουν. Έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση εσείς? Όχι, όχι. Ακόμα γιατί? Γιατί δεν πρόλαβα. Έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση? Όχι, όχι, όχι. Γιατί? Δεν έχω προλάβει ακόμα. Τις τελευταίες στιγμές, λέγεις εσείς. Έχετε κάνει φορολογική δήλωση? Ακόμα όχι. Γιατί καθυστερείτε? Να δούμε πώς θα αλλάξει το νόμο και πώς θα δηλώνουμε και αυτά. Έχετε κάνει φορολογική δήλωση εσείς φέτος? Όχι, όχι. Ναι. Γιατί καθυστερείτε? Γιατί είμαι άνερος. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως τώρα, αυτές ανέρχονται σε περίπου 4 εκατομμύρια και σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, από την εκαθάρισή τους προκύπτει ότι 4 στους 10 φορολογούμενους καλούνται να πληρώσουν φόρο, ο οποίος κατά μέσο όρο ανέρχεται στα 1.203 ευρώ το άτομο. Ο φόρος που καλείστε να πληρώσετε είναι υψηλός? Είναι, κάπως είναι υψηλός. Όταν πληρώνω περίπου 1.000 ευρώ και πλέον, εκτός από εκείνα που μου έχουν κρατήσει, φυσικά και είναι υψηλός. Ψηλός, δυστυχώς, γιατί εγώ ήμουν στο εξωτερικό και με φορολογάνε. Οι φορολογούμενοι έχουν τρεις επιλογές, ούτως ώστε να εξοφλήσουν το φόρο που σας αναλογεί για το οικονομικό έτος 2014. Η πρώτη επιλογή είναι η εφάπαξ καταβολή με έκπτωση 1,5% επί του ποσού. Η δεύτερη επιλογή είναι οι τρεις διμηνιαίες δόσεις που κάνει αυτόματα με την εκαθάριση το τάξης. Με την πρώτη να λήγει 31 Ιουλίου, τη δεύτερη 30 Σεπτεμβρίου και την τρίτη 30 Νοεμβρίου. Και υπάρχει και η τρίτη λύση για αυτούς που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτές τις τρεις δίμηνες δόσεις, η λεγόμενη πάγια 12μηνη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία ο φορολογούμενος μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή του μέχρι 12 δόσεις, όπου σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πρώτα να καταστήληξει πρόθεσμη μία από τις τρεις δίμηνες και αργότερα μέσω της ηλεκτρονικής οδού και μέσω του τάξης να μπορέσει να ρυθμίσει σε μέχρι 12 δόσεις το ποσό το οποίο οφείλει. Η παράταση έως τις 14 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα επηρεάσει όμως και τις προθεσμίες υποβολής άλλων δηλώσεων. Όπως αυτή του Ε9, της διορθώσεως Ε9, ούτως ώστε να μπορέσει να βγει πιο σωστά ο φόρος που όλοι περιμένουν, όλοι οι φορολογούμενοι τον τελευταίο καιρό, ο λεγόμενος ΕΝΦΙΑ, που αφορά το φόρο της ακίνητης περιουσίας. Επίσης, εκκρεμή, δεν έχει βγει ακόμα η εφαρμογή, αν και θα έπρεπε εδώ και ένα μήνα, των τροποποιητικών δηλώσεων του φόρου εισοδήματος, του Ε1, του γνωστού Ε1.